Οι δύο προφυλακισμένοι για το μεγαλύτερο φορτίο ηρωίνης που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, το πρώην στέλεχος πάει ο Ολυμπιακός Εμίλιος Κοτσόνης και ο εφοπλιστής Μάκης Γιαννουσάκης, εξετάζουν το ενδεχόμενο τον Ουρουάν να έχει πλοίαρχο βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Άρα να μου βάλει τον Έλληνα αυτόν τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής για πλοίαρχο. Μου το πάει port side, καβαλάει ο άλλος και συνεχίζει, λέει ο κ. Γιαννουσάκης. Πρέπει να σας πω ότι η VOMV τελικά που ήταν πλοίαρχος και υποπλοίαρχος του Ουρουάν, σήμερα κατέθεσαν στην κυρία Ανακρίτρια και δήλωσαν ότι απειλείται η ζωή τους για να αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Σε δικογραφία περιέχεται και συνομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη με τον συνόδου συνεργάτη Εμίλιο Κοτσόνη, ο οποίος τον ενημερώνει για την άβλωση του πλοίου στο Ντουμπάι και λίγες μέρες αργότερα οργανώνει επαφή του κυρίου Μαρινάκη με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που ονομάζεται Σουλεϊμάν. Ο υπερκοριός ΕΥΠ κατέγραψε και κλήση του Κοτσόνη προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συμφωνεί να στείλει email για να βεβαιώσει ότι ενδιαφέρεται για τη συνεργασία. Εμίλιος, έχει κατέβει ο Αχμάτ, είναι κάτω στη Σαουδική Αραβία και είναι στο γραφείο του Σουλεϊμάν. Σε ενδιαφέρει να του στείλεις εκείνο το email ότι ενδιαφέρεσαι για συνεργασία? Μαρινάκης, εντάξει, αλλά δεν. Εντάξει, θα το κάνω. Πες του εντάξει τώρα. Έχω 1000 θέματα, ναι. Κοτσόνης, εντάξει, απλώς σε ρωτάω. Πες του στη Μαρία. Πες του στη Μαρία όλα αυτά. Να το στείλω, να το στείλει? Όχι, να μην στείλει. Εντάξει, θα το στείλει άμα θα πάω. Εντάξει. Και εδώ, σε ένα μήνυμα του κυρίου Κοτσόνη, την επόμενη μέρα, εξερχόμενη κλήση από Εμίλιο προς Βαγγέλη, ο Βαγγέλης θα στείλει το email. Στις συνομιλίες, ο Εμίλιος Κοτσόνης, που υπήρξε μέχρι το 2014 υπεύθυνος Επιτροπής Προμηθειών της ΠΑΕ Ολυμπιακός, εμφανίζει μία απίστευτη γκάμα δραστηριοτήτων σε υπουργικά γραφεία και επώνυμους ανθρώπους, χαρακτηρίζοντας μάλιστα κόλλητό του τον Ισίδωρο Κούβελο. Παράλληλα, συνομιλεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Λάμπη Ταγματάρχη, ώστε να τον εμπιστευτεί ορισμένα απόρριτα έγγραφα. Στις συνομιλίες είναι εμφανής ο νομοτικός χαρακτήρας των ανθρώπων που ήδη έχουν προφυλακιστεί, καθώς μιλούν για μεταφορές πετρελαίων και τσιγάρων, αλλά και για μεταφορές χρημάτων. Οφείλω να πω ότι επικοινώνησε μαζί μου ο κ. Λάμπης Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχουμε ανοιχτό το διάλογο για να παρέμβει και να πει οτιδήποτε που έχει να κάνει με τον ίδιο και, εν πάση περιπτώσει, εν ευθέτω χρόνο να τοποθετηθεί. Πάντως, επειδή το ερώτημα παραμένει, νομίζω η επόμενη κάρτα θα δώσει την απάντηση. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής που εμπλέκεται στη δικογραφία του ναρκοπλοίου είναι ο Νίκος Κούζηλος. Ο βουλευτής Πειραιά υπήρξε υποπλοίαρχος στο Κύθνος, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Νουρουάν. Στη συνομιλία Κοτσόνη Γιαννουσάκη που αποκάλυψε τη τηλεοπτική δίκη, οι δύο άνδρες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Κούζηλος να είναι ο πλοίαρχος του Νουρουάν. Τρεις μέρες μετά την αποκάλυψη του φορτίου της ηρωίνης, στις 10 Ιουνίου του 2014, ο Κούζηλος προφυλακίστηκε για συμμετοχή σε επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής στον κοινωνικό χώρο Ρεσάλτο, στο Κερατσίνι, περίπου 4 μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένει προφυλακισμένος μέχρι σήμερα και οποιασδήποτε παρεμβάσεις του στη Βουλή γίνονται με ειδική άδεια. Τον βαρύνει η κακουργηματική κατηγορία για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε να δούμε γιατί και πόσο ο κύριος Κούζηλος επιλέχθηκε για πλοίαρχος στο Κύθνος και προτάθηκε για πλοίαρχος στο Νουρουά. Θα επανέλθουμε στο ναρκοπλοίο, καθώς απόψε θα γίνουν αποκαλυπτήρια πραγματικά με έγγραφα ντοκουμέντα και με νέες συνομιλίες που κατέγραψε ο υπεργοριός ΣΕΥΠ και επίσης θα μάθουμε για ένα ταξίδι Προέδρου Μεγάλης ΠΑΕ στο Ντουμπάι του 2013, όπου συναντήθηκε με τρεις από τους προφυλακισμένους πλέον.